κλίμα ανασφάλειας επικρατεί στις τάξεις γονέων και εκπαιδευτικών στη θέα των λιόμενων αιθουσών που τοποθετήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία στην ταράτσα του 18ου Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να φιλοξενήσουν μαθητές του τμήματος ένταξης. Είναι απαράδεκτο να έχουν μπει αυτοί οι δύο οικίσκοι στην ταράτσα. Αντιδρούν και οι εκπαιδευτικοί και εκείνοι δεν θέλουν να κάνουν μάθημα σε αυτές τις αίθουσες. Δεν μπορείς να βάζεις αυτούς τους δύο ρόφους ένα φορτίο επάνω, το οποίο δεν έχεις μελετήσει, δεν έχεις δει αν αντέχει ή όχι. Επειδή ζούμε και σε μια πόλη η οποία είναι σεισμογενής και με όλα αυτά που γίνονται δεξιά-αριστερά και ακούμε και καθημερινά, φοβόμαστε για την ασφάλεια των παιδιών. Δυστυχώς βέβαια τοποθετήθηκαν σε μη ασφαλές σημείο, στην ταράτσα του Δημοτικού Σχολείου και ότι μάλιστα είναι ένα δημοτικό σχολείο που είναι υπερυψωμένο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις ασφάλειας για τους μαθητές και τις μαθήτριες και το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύντες του σχολείου δεν τις έχουν ενεργοποιήσει. Εδώ και δύο μήνες ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το αν υπάρχει στατική μελέτη και αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια των μαθητών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει λάβει απάντηση. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Στην ταράτσα δεν είναι περιφραγμένος. Μας είπανε βέβαια ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να μπουν κάγκελα. Τα κάγκελα δεν έχουν μπει καταρχάς, έτσι. Και είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Επίσης τοποθετήθηκαν πάνω στη μόνωση, δεν μπήκαν πλακάκια. Άρα έχουν γίνει λοιπόν βασικά λάθη όσον αφορά τις αξιοποίησεις και εν τέλει και της ασφάλειας αυτών των αιθουσών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Με φόντο του οικίσκου στην ταράτσα του Δημοτικού Σχολείου, γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους στην περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καταστάσεων. Προκειμένου να αποφευθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητάει οι δύο οικίσκοι να τοποθετηθούν στον προαύλιο χώρο. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινή ασφάλεια των παιδιών. Απαιτούμε να κατέβουν αυτοί οι οικίσκοι από τους δύο ρόφους πάνω που τους έχουν βάλει και συγκεκριμένα στην μόνωση της ταράτσας ακουμπάνε αυτοί οι οικίσκοι, για να μην θρηνήσουμε θύματα και μην γίνει χτύπα ξύλο κάτι κακό. Την ίδια ώρα δρομολογείται λύση στο Δημοτικό Σχολείο της Βασιλιάς, καθώς σε λίγες ημέρες, όπως εκτιμάται, θα τοποθετηθεί λιόμενη αίθουσα στην αυλή του σχολείου, δίνοντας τέλος στις ασφιχτικές εικόνες που επικρατούν σε μια μικρή σχολική αίθουσα, όπου κάνουν μάθημα 40 περίπου μαθητές της πρώτης τάξης. Και εκεί, μετά την μεγάλη πίεση, έχει υποθεί ότι τώρα αυτές τις μέρες θα τοποθετηθεί και η αίθουσα. Εν τω μεταξύ, η ταλαιπωρία μαθητών συνεχίζεται στο 12ο Δημοτικό Σχολείο στον Πόρο, όπου αρκετοί μαθητές κάνουν μάθημα σε όμορα σχολεία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη στατική ενίσχυσή του. Προλογίζουμε σε 1 με 1,5 εβδομάδα να είναι έτοιμο το σχολείο. Μέχρι να φτιαχτεί ο εξωτερικός αυλόγυρος, θα γίνεται ο προαυλισμός μόνο στην νότια αυλή του σχολείου.